Και θα ξεκινήσει ο Δημήτρης. Επίτηδες το κάνετε, δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Γιατί? Κάθε φορά, αφού εμείς έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας κάθε φορά. Γι' αυτό. Επειδή αρέσει το άβολο, μήπως και ξεβολεύεται. Κάτι άλλο. Εγώ σου δίνω επίτηδες πρώτο το λόγο για να έχεις να πεις ό,τι θέλεις, για να μην σου πάρει τίποτα ο Στέλιος και μετά να περιμένει αυτό να βρει. Καλησπέρα. Εμένα μου θυμίζει λίγο, όπως είχα πει και η οικογένεια Adams, όλο αυτό το goth στοιχείο. Να. Και δεν το λέω, ίσα μου αρέσει πάρα πολύ η ταινία και η σειρά. Φανταστική. Να σου πω ότι τη τσάντα θα έπρεπε να την αφήσει στην καρέκλα και τις δύο. Καταλαβαίνω ότι είναι άβολες. Ότι ήθελα να δώσει ένα στοιχείο που να μην ταιριάζει καθόλου και λίγο χρώμα. Πάντως θα προτιμούσα. Ποια, η κόκκινη, η κόκκινη. Όπως δεν μου ταιριάζει, άλλο τόσο ήθελα να την πάρω μαζί μου. Βάλτε με στην άλλη κι εσύ. Εκεί θα μπει μετά. Μαζί σου θα είναι. Για να ξέρεις μόνο εσύ ότι υπάρχει μια τσάντα κόκκινη που σε αυτό το look. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μας τη δείξεις εδώ. Ωραία. Δηλαδή, θα προτιμούσα να μου φέρεις ένα τενεκεδάκι με χρώμα, αν ήθελες χρώμα, παρά αυτή την τσάντα. Ήταν ρίσκι, το ήξερα, αλλά επέλεξα να το φέρω. Δέχομαι τις συνέπειες προφανώς. Μαγκιά σου. Να δω μέσα το γυλαιό που φοράς. Ναι, εννοείται. Φοράσαι και λευκό πουκάμισο, θα τρελαθώ. Ναι. Λοιπόν, μου αρέσει το μέσα. Λοιπόν, για άνοιξε λίγο να δω. Και πίσω έχει. Δείτε το. Πίσω είναι έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ το μέσα, να ξέρεις. Μου αρέσει που φοράς λευκό πουκάμισο, σου πάει, σε φωτίζει πάρα πολύ. Τα καρό μαζί με πριντς είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυαστούν. Κάπως το φέρνεις εσύ. Δεν μπορώ να πω την αγαπημένη μου look ή το θεωρώ μια πρόταση κορυφαία για καρό συνδυασμό. Σώζεται στο τέλος, απλά το παντελόνι, να ξέρεις, δεν σε κολακεύει αυτό πάρα πολύ. Οπότε πώς θα μας βαθμολογήσεις τώρα, Δημήτρη μας? Συγκινήθηκα, Ειρήνη. Συγκινητικά. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Δύο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τον συγκινημένο Δημήτρη Σκουλό, λέω να πάμε στην μέχρι τώρα ψύχρεμη Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μάλιστα. Θα παραμείνω ψύχρεμη, απλά κάπως η επιρροή εδώ της παρέας αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά στον καθένα μας. Είναι αλήθεια. Θα πω εγώ. Πόσο να αντέξεις κι εσύ? Ειρήνη. Ηλιάνα. Πολύ θα μπω. Θα μπω. Μουντό. Μουντό. Τι να πω. Παπαγαλάκι. Η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό να το συνεχίσω για να δω αν θα επαναλαμβάνεις τη λέξη. Κάπου θα σταμάταγα, πιστεύω. Παλιό. Παλιό. Όχι σύγχρονο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το look δεν έχει δυσκολία. Ναι. Γιατί όλα αυτά φαίνονται συνδυασμένα και είναι, γιατί έχεις βρει τα σωστά χρώματα. Εμένα μου φαίνεται πολύ λίγο για σένα, δηλαδή εκεί προσπαθώ να καταλήξω ότι... Ωραία. Γενικά, ναι, από αυτό που έχω καταλάβει μέχρι στιγμής, είναι κάποια looks τα οποία μπορώ να τα φέρνω και να χαρακτηρίζονται έντονα, που μπορεί όντως να είναι, που είναι. Και μου παινιέται εμένα τώρα η σκέψη ότι πρέπει να μετριάζονται τουλάχιστον τα κομμάτια ή το πώς φαίνονται. Οπότε προσπαθώ και αυτό να φέρω. Ναι, θεωρώ ότι το έχεις κατεβάσει κάτω από αυτό που ένωσε εσύ. Δηλαδή, όταν εσύ θα φέρεις ένα απλό look που είσαι ήδη υπερβολική στην υπερβολή, θα περίμενα να δω και κάτι πολύ, ξέρεις, διαφορετικό, κάτι έντονο, ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ. Συνήθως έχεις ιδιαίτερα αξεσουάρ. Έχεις μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Τα οποία σχολιάζονται επίσης ότι είναι αναμενόμενο. Αναμενόμενα, συγγνώμη, τα αξεσουάρ που φέρνω. Κάποιες φορές οι καρφίτες που τις λατρεύω, ας πούμε. Και εγώ, ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι καρφίτες που φέρνεις. Στο look αυτό μπορεί να έβαζα κάποια καρφίτσα, δεν ξέρω πια. Στο look αυτό μου λείπουν, ας πούμε. Θα σου πω ότι μου αρέσει. Τα μαλλιά σου τώρα, πραγματικά τα μαλλιά σου, ναι, νομίζω ότι πλέον έχει να κάνει με το κούρεμα. Μου αρέσουν τα μαλλιά σου που είναι γλυκούλικα και είναι έτσι προς τα έξω. Ωραία. Τα μαλλιά δηλαδή είναι το... Φιλάρισμα. Το. Άντε, ωραία, έχει συνδυάσει ωραία και τα καρό. Ένα. Ευχαριστώ. Στέλιο. Ναι, εμένα μου αρέσει, Ειρήνη. Ευχαριστώ. Δηλαδή, μου αρέσουν και τα μαλλιά σου. Mm-hmm. Και αυτό εσύ που πιστεύεις ότι είναι τυχαίο το πουά και άλλο πρόσαλλο, δεν είναι και τόσο. Γιατί όλη τυχαίο, σου εικόνα... τι εννοείται? Οπότε, επειδή μου πήρες κάτι αναπάντεχο, ότι είναι πολύ αναπάντεχη αυτή η τσάντα. Η σύνδεση που υπάρχει είναι ότι όλο αυτό παραπέμπει πάρα πολύ σε κλόουν, με την καλή έννοια το λέω. Όχι, το λέω με σοβαρότητα. Οι παλιάτσοι χαρακτηριζόντουσαν πάρα πολύ, που είναι πολύ σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου, πολύ σημαντικές φιγούρες του κινηματογράφου και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλες συλλογές από τους παλιάτσους και τους κλόουν. Αυτό μου το έχουν ξανααναφέρει για κάποια looks μου. Ωραία. Με τον ίδιο τόνο. Look,
Στο λέω, δεν στο λέω. Ναι, ναι, ναι. Ενώ θετικά λοιπόν, μου το είχαν αναφέρει. Το καρό με το πουά ταιριάζουν πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να δω ένα στοιχείο ηρωνικό, όχι να κάνει, ας πούμε, κόκκινη μύτη, αλλά να κάνει κόκκινο στόμα. Μπαίνει σε ένα άλλο δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω αυτή την εβδομάδα. Ναι. Ε, λίγο πιο πεζό. Πεζό. Όχι, ενώ ρε παιδί μου, πας με τους γονείς σου κάπου να δεις μια έκθεση σε ένα υπαρκτό μέρος. Ξεκίνησα με αυτό το κόνσεπτ, ναι. Ωραία, κανονικό. Ναι, ναι. Πεζό, το πεζό το λέω ως κάτι κανονικό. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Κανονικό. Όσοι... Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει. Τι ήθελα να πω, ότι είναι πολύ φθινοπορεινό. Αν λύσουμε και αυτό το θέμα των εποχών, θα είμαστε σε καταπληκτικό δρόμο. Ωραία. Δύο θα σου βάλω. Ευχαριστώ πολύ. Ειρηνάκη, 7,9 είναι η τελική βαθμολογία. Μια χαρά. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου.